Αυξάνουν οι διαμαρτυρίες ατόμων ηλικίας 60 έως 64 ετών από την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών που δήλωσαν την πρόθεσή τους να εμβολιαστούν στην πλατφόρμα των ραντεβού για εμβολιασμό κατά της COVID-19, γιατί όπως αναφέρουν, τους ήρθε μήνυμα να πάνε σε εμβολιαστικό κέντρο που είναι εκτός περιοχής. Συγκεκριμένα, τα περισσότερα από τα άτομα αυτά αναφέρουν ότι τους έχει οριστεί ως εμβολιαστικό κέντρο αυτό του Κέντρου Υγείας Σωτηρίου Κοζάνης. Παρότι, όπως τονίζουν, υπάρχουν εμβολιαστικά κέντρα εντός Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ή και άρα πλησιέστερα. Οι ίδιοι ζητούν να υπάρξει η δυνατότητα επιλογής εμβολιαστικού κέντρου, ώστε να μην αναγκάζονται να μετακινηθούν εκτός τόπου κατοικίας ή σε μεγαλύτερη απόσταση από το πλησιέστερο εκτός των Γρεβενών. Παράσταση διαμαρτυρίας και πορεία πραγματοποίησαν στην Καστοριά νέοι και καλλιτέχνες της πόλης ενάντια στην ενσωμάτωση της τροποποιημένης ευρωπαϊκής οδηγίας για την παροχή υπηρεσιών στον οπτικοακουστικό τομέα. Η ανεξάρτητη νεολαία Καστοριάς και οι καλλιτέχνες επέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας στον αντιπεριφερειάρχη Δημήτρη Σαββόπουλο, τονίζοντας πως θα επιφέρει λογοκρισία και διώξεις στον κλάδο. Λόγω των έντονων χιονοπτώσεων και των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών δρυμή ψύχος που αναμένονται στην περιοχή μας από το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021, ο Δήμος Γρεβενών καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σπίτι. Ειδικότερα, η πολιτική προστασία του Δήμου Γρεβενών συμβουλεύει τους δημότες, λόγω της επερχόμενης σφοδρής κακοκαιρίας που ανακοίνωσε η ΕΜΗ με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, να αποφύγουν τις άσκοπες και μη αναγκαίες μετακινήσεις. Υπογράφηκε το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και του μη κερδοσκοπικού σωματείου Διάζωμα για την υποστήριξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αστικού και περιαστικού χώρου της πόλης. Στο πλαίσιο του συμβόνου που υπέγραψε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας μετά την απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου, οι δύο φορείς θα επιδιώξουν από κοινού με το βέλτιστο τρόπο το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης του αστικού ή και περιαστικού χώρου της πόλης, λαμβάνοντας υπόψη υφιστάμενες στρατηγικές και σχέδια με προοπτική την ένταξη της υλοποίησής του σε υφιστάμενα και νέα χρηματοδοτικά προγράμματα. Νέα διεθνής διάκριση για το Εργαστήριο Σκηνογραφίας Ενδυματολογίας της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τη συμμετοχή 4 φοιτητών έπειτα από διεθνή διαγωνισμό στην έκθεση Σκηνογραφίας Ενδυματολογίας που διοργανώνει η διαδικτυακή πλατφόρμα School of Scenography με έδρα το Λονδίνο. Οι σκηνογραφικές και ενδυματολογικές μελέτες των Γιούλης Δούκα, Αναστάση Μεκερίδη, Άντας Μπιμπίρη και Μαρίας Παναγιωτοπούλου επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή έκθεση με θέμα την όπερα «La Traviata» του Τζουζέπε Βέρντι που διοργανώνει η πλατφόρμα School of Scenography τον ερχόμενο Μάρτιο στο Λονδίνο, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι ανθοπόλες σχετικά με την κίνηση στα καταστήματά τους κατά την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, εξαιτίας της γενικότερης κατάστασης με την πανδημία και την οικονομία, αλλά και την επίδρασή τους στην ψυχολογία του κόσμου. Γι' αυτό και οι προμήθειές τους συγκριτικά με τα ανάλογα χρονικά διαστήματα του παρελθόντος είναι περιορισμένες. Οι επιλογές που προσφέρουν στους πελάτες τους είναι ποικίλες, από το κόκκινο τριαντάφυλλο που κυριαρχεί στις προτιμήσεις των περισσότερων, μέχρι ανθοσυνθέσεις καθώς και πρωτότυπα δωράκια, με τις τιμές να διαμορφώνονται από τα 2 ευρώ μέχρι τις αντοχές του κάθε πορτοφολιού και τη διάθεση για κατανάλωση. Οι πολύμινοι καραντίνες στην Εορδαία και οι κλειστές επιχειρήσεις έπληξαν και το συγκεκριμένο κλάδο, με αποτέλεσμα τα προϊόντα τους το προηγούμενο διάστημα να καταλήξουν στις χωματερές και να υποστούν σημαντική οικονομική ζημιά.